φορτίο. Καθολική αποσυμφόρηση εδώ και τώρα. Ενίσχυση της ασφάλειας. Φύλαξη των συνόρων. Κλείσιμο οριστικό του κήπου της πόλεως μας και επίσπευση των διαδικασιών απόλυσης ασύλου σε αυτούς που το δικαιούνται. Τήρηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης για άμεσο και μαζικό απεγκλωβισμό. Παρά το ότι η συντεταγμένη πολιτεία και οι εμπλεκόμενοι με το μεταναστευτικό φορείς δεσμεύτηκαν μετά από παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής ότι θα αποσυμφορήσουν το νησί εξ ολοκλήρου τους μετανάστες, πρόσφυγες, ελοχεύει ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν εκ νέου. Είναι αυτό που το συζητάμε όλοι μας. Στην πόλη μας, στο νησί μας, σε μικρό χρονικό διάστημα, με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα. Σε αυτή την περίπτωση, ως Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, δεσμεύομαι ενώπιόν σας ότι θα συνεχίσω εγώ και η Δημοτική Αρχή να παλεύουμε προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας. Το που παρουσιάζει η πόλη έχει τα χαρακτηριστικά τριτοκοσμικής χώρας, ενώ λόγω των περιστατικών βίας και απόπειρας εκκλεισμού της εγκατάστασης, πλήθος ανθρώπων, δυστυχισμένων, καταλαμβάνει κάθε βράδυ τους κοινόχρηστους χώρους των επιχειρήσεων και τις χερσαίες όλες που μιλένα επί της παραλιακής οδού. Αυτονόητη είναι η συνδρομή μας και τη δώσαμε και εμείς και η περιφέρεια στους αρμόδιους κρατικούς φορείς υπεύθυνους για τη διαχείριση του ζητήματος προσωρινής στέγασης των μεταναστών προσφύγων. Καθεστώς όμως που δεν επιτρέπουμε να γίνει μόνιμο. Είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι υποδομές της πόλης, η οποία είναι απαράδεκτη και από πλευράς υγειονομικών συνθήκων και ως εικόνα προς τους ελάχιστους πλέον τουρίστες που την επιλέγουν ως προορισμό. Η οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα, ενώ η κοινωνική συνοχή κινδυνεύει να διαραγεί ανεπανόρθωτα, αφού η υπομονή όλων μας έχει ουσιαστικά εξαντληθεί. Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι σε καθημερινή βάση οι πολίτες παρακολουθούν αν μπορεί την απαξίωση των περιουσιακών του στοιχείων, την αδυναμία χρήσης των κοινόχρηστων υποδομών και των υποδομών υγείας της πόλης, τη συνολική υποβάθμιση του επίπεδου της ποιότητας ζωής τους. Η υγειονομική βόμβα που ως πρότινος βρισκόταν στα όρια της πόλης έχει πλέον μετατεθεί στο κέντρο αυτής. Το αίσθημα ανασφάλειας έχει ενταθεί, ενώ μετά τη δύση του ήλιου οι μόνοι οποίοι κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα είναι οι μετανάστες πρόσφυγες. Και δεν τονοούμε τις οικογένειες με τα παιδιά. Τα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς αυξάνονται, τόσο σε συχνότητα όσο και βαρύτητα και ένταση. Η κραυγή αγωνίας μας δεν περιέχει κανένα απολύτως στοιχείο υπερβολής. Μιλάμε για τις ζωές μας. Μεταξύ των κατοίκων υπάρχει ένα γενικευμένο αίσθημα ότι η πόλη έχει επενδύσει στο έλεος των εξελίξεων και των ωρών, όπως αυτές ρυθμίζονται από την γείτονα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επισημανθεί ότι